Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ανδρέας και Γιώργος ή Γιώργος και Ανδρέας αν προτιμάτε σε ένα ακόμα επεισόδιο για, τα, για την αγαπημένη μας τα σχολεία πέρα από το gaming ή ταινίε φυσικά, κινηματογράφος και ό,τι συνεπάγεται. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά φίλε μου, εσύ. Είμαι πάρα πολύ καλά κι εγώ. Είμαι πάρα πολύ καλά κι εγώ. Ε, είδες τα Όσκαρ? Τα είδα ξενύχτησα να τα δω μέχρι τις 7 το πρωί. Mm. Ήμουνα στην άδεια τότε που γινότανε και κοιμήθηκα με το κινητό στο χέρι. σας παρακολούσα λίγο το πρωί τη συζήτηση. Ε, γνώμη, τι έχεις, έπεσε μέσα, έπεσε έξω. Τι, τι παίχτηκε, τι έγινε. Έπεσα εκεί. σε όλα μέσα εκτός από σκηνοθεσία που το πήρε ο Μπονγκ Τσουγχό. όπως λέγεται αυτός, νίκησε το σαν μέντε. Πέσαμε και οι δύο έξω, ο Γιώργο. Άστα να πάνε. Πραγματικά ήταν μεγάλη ανατροπή και μου στείλανε και μήνυμα κιόλα να πάνε απ' έξω το, τα παράσιτα. Δεν τους πίστεψα. Ποτέ. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Σήμερα τι θα συζητήσουμε. Για ταινίες που περιμένουμε πιο πολύ που θα βγουν τη φετινή χρονιά. Δηλαδή να αναμένουμε περισσότερο. Σωστά. Μπράβο. Και με πρόλαβες. Ε, είναι πάρα πολλέ. Θα πούμε αυτές που πιστεύουμε εμείς ότι αξίζει να δούμε. Φυσικά υπάρχουν ένα σωρό ταινίε που βγαίνουν, δεν το συζητάμε. Μπορεί και να επανέλθουμε αν βγει κάτι καινούριο. Θέλεις να ε, πούμε περίπου τι θα πούμε, θα έχει δράση, θα έχει ε, βία, θα είναι με σούπερ ήρωες, τι θα είναι. Εγώ λέω να πούμε τις ταινίε που περιμένουμε εμείς προσωπικά πιο πολύ και επειδή mm -hmm. οι super hero movies είναι μια ξεχωριστή κατηγορία να αφορθούμε μετά σε αυτές. Είμαι μέσα σε ό,τι για να πει, συμφωνώ σε όλα, ναι, πάμε παρακάτω. Τι θα να ακούσεις από εμένα. Ποια ταινία περισσό... περιμένεις περισσότερο για φέτος. Κοίταξε να είμαι αντικειμενικό, θα προσπαθήσω να. Θα τι βάλω σε τυχαία σειρά, έτσι. Θα τι βάλω σε σειρά που ε, θυμάμαι. Δεν είναι ούτε αλφαβητικά, ούτε περιμένω περισσότερο. Αυτέ τι τρει-τέσσερι, α πούμε, τις περιμένω λίγο περισσότερο. Να πω ε, για το Drak. Drak. D-R-U-K. Είναι μια ταινία που θα βγει μέσα στο 2020. Δεν έχει πάρει ε, κάποια ημερομηνία κυκλοφορίας. Και είναι μια περίεργη ταινία η συγκεκριμένη. Αν είχατε δει κάποια στιγμή την ταινία το The Hunt του Thomas Wunderbug, του, του γνωστού σκηνοθέτη από τα σκανδιναβικά έτσι, όρη, από τη Δανία βασικά είναι, με πρωταγωνιστή Ματς Μίκελσεν. Τους υπόλοιπου δεν μου λένε κάτι να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι ωραία ιστορία η συγκεκριμένη. Είναι κάτι καθηγητές, όπου και στο The Hunt ένα καθηγητή έπαιζε και ο Ματς, είναι κάτι καθηγητέ που για να τα απεξέλθουν στην καθημερινότητα ή να γίνει λίγο πιο εύκολη η καθημερινότητά του, ε, πρέπει να πίνουν λίγο. Τώρα πίνουν λίγο, πίνουν πολύ, έρχονται διάφορα παρατράγουδα. Για κάποιο λόγο την περιμένω αυτή την ταινία. Ε, δημιουργική ταινία, πολύ. Θα δούμε. Θα δούμε. Κοίτα, εγώ τον είχα αγαπήσει αυτό το σκηνοθέτη στο Χάν που είδαμε το Μάτσε Μίκελσεν. Ξεκάθαρα. Ήταν από τι καλύτερε ταινίε που έχω δει στη ζωή μου. Και ο Μάτσε Μίκελσεν ήταν αψεγάδιαστος, ήταν συγκλονιστικό σε αυτήν την ταινία. Είναι και τη μόδα ο Μάτ Μίκελσεν. Να πω την αλήθεια, λόγω του Death, Stranding, standing. αλλά ναι, ισχύει. Και το Polar ήταν ωραία ταινία με τον Μάτ Μίκελσεν στο Netflix, να θυμάσαι, αλλά α μην πάμε κατά εκεί. Ε, οπότε μία ταινία που περιμένω είναι αυτή. Drak. Drak σημαίνει ε, πιωμένο, απλά σε εκείνη τη γλώσσα. Ε, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τη νορβηγική, ιδανική. Νορβηγική, δανική. Δανική και όλα λοιπόν... αυτά. Εγώ μία ταινία περιμένω από πέρυσι, βασικά από το 2018, ε, να πω κάτω από το 2018 την περιμένω, με το που ανακοινώθηκε ότι αυτός ο σκηνοθέτης διάβαζε το, το συγκεκριμένο βιβλίο για να βγει αυτή η ταινία. Και δεν μιλάω πέρα για το ντιούν. Oh. Το ντιούν είναι θρησκεία. Το ντιούν είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε επιστημονική φαντασία. Σκέψου, θα σου πω κάτι. Mm -hmm. Σκέψου δύο τυπάδες Ο ένας να είναι Star Wars fan Και ο άλλος να είναι του Star Trek Και τσακώνονται όλη την ώρα αυτή Όπως έχεις δει πάρα, πάρα πολλές φορές Μου θυμίζει λίγο το Paul για κάποιο λόγο ε, Σκέψου πως τσακώνονται αυτοί οι δύο <laughs> Οι οπαδοί του Star Wars Με τους οπαδούς του Star Trek Όλη την ώρα Dune είναι αυτός που κάθεται από πίσω Καπνίζει το πουρο του Και λέει άστα τα παιδάκια να τσακώνονται το Dune είναι για μένα ό,τι καλύτερο υπάρχει σε επιστημονική φαντασία. Πολλοί το συγκρίνουν με τον Άρχοντα του δαχτυλιδιών 20.000 χρόνια, 20 χρόνια μετά. Και σκηνοθέτη είναι ο γνωστό Ντενί Βιλενεύ, που για μένα είναι ο αγαπημένο μου σκηνοθέτη. Okay. Έχει κάνει το Blade Runner, το Σικάριο, έχει κάνει ταινιάρε ο τύπο, το Arrival. Mm -hmm. Και ανυπομονώ πώ και πώ και το cast που έχει μαζέψει σε αυτήν την ταινία είναι ιδιαίτερα δυνατό. Και ποιοι είναι αυτοί, Όλοι παίζουν φίλε, Παίζει καταρχά το ρόλο του Πόλα Τρέιντι, θα τον κάνει ο Τιμωτή Αλαμέ. Το μεγαλύτερο, το πιο καυτό όνομα mm. του, του, του σινεμά, είναι αυτή τη στιγμή από άποψη ηλικία. Παίζει Ρεμπέκα Φέργκουσον, Τζέισον Μωμόα, Όσκαρ Ράιζακ, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Μπατίστα και Στέλλαν Σκάρσγαρτ. Μπράβο, αυτό, ο Ταρζάν. Θα με πρόλαβε. Ναι, ο Ταρζάν. Ο, ο Όχι, ρε, ο γιο δεν νομίζω ότι τον έκανε. Και ο, και ο άλλο ο γιο έκανε το Benny Wise. Ωλε, ο, Αλε... ο Αλεξάνδρ, έχει δίκιο. Μπράβο. Έχεις δίκιο. Η... Και θα κάνει το κακό σε αυτή την ταινία ο Σκάρσγκαρτ. Οπότε αυτή την ταινία την περιμένω πώ και πώ. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία Dune, τα έξι έχω διαβάσει δεν έχω διαβάσει τα prequel και αυτά. Είναι φανταστική ιστορία, απλά είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που υπάρχει σε ταινία φέτο. Για ποιο λόγο. Ο ίδιος συνοθέτης, ο David, ο David Lynch, αποκήρυξε την ταινία Dune που έκανε. Είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο να μεταφερθεί στο σινεμά του Dune. Φαντάσου, ο David Lynch, η, για μένα ταινιάρα το Dune, έτσι. Και με αυτά που παρέδωσε τότε το 1984 τη σκηνοθεσία, τη φωτογραφία, το Art Direction, απίστευτο. Απλά είναι υπερβολικά δύσκολο να μεταφέρει το Τιούν στην οθόνη. Πρόσεχε, γιατί να ξέρει αυτή τη στιγμή, Γιώργο, αυτή τη στιγμή να ξέρει ότι γεμίζει το καλάθι μου. Και άμα δεν γεμίζει το καλάθι μου και γίνει και τίποτα και τη δω την ταινία και δεν μ' αρέσει, εγώ θα ξαναγυρίσω σε αυτήν την εκπομπή και θα αρχίσω να σε τραβάω τα αυτιά. κανόνισε Έχω μεγάλε προσδοκίε σε αυτή την και νομίζω ότι θα είναι το Τιούν που μας αξίζει, το Dune που αξίζει σε όλο τον κόσμο. Δεκέμβριο 2020, θα είμαι απασχολημένο με τις καινούργιες μου κονσόλες, ίσως και να μην το δω στην πρεμιέρα, να ξέρεις. Ε, εγώ εννοείται μαζί με την κονσόλα, θα πάω να αγοράσω την κονσόλα και θα δω το Dune. <laughs> και μου αρέσει πάρα πολύ που το έλαβε ο Denis Βιλενεύ. Λοιπόν, ωραία, θα το περιμένουμε, Μ' αρέσει το Dune, έχει πολύ μεγάλο κοινό, η αλήθεια είναι. Ε, περιμένουμε όντω καλά αποτελέσματα και ελπίζω να μην, είναι, να μην γίνει και αυτή η απαγορευμένη ταινία. Κατάλαβε τι εννοώ. Και να κλείσουμε, να, για πούμε να, τι... και να, κλείσουμε να πούμε το Dune είναι, για όσους δεν ξέρουν τι είναι, είναι, επιστημ... Πώς σας το περιγράψω? είναι επιστημονικής φαντασίας, αλλά με πολύ δολοπλοκία μέσα και πολύ mm -hmm. πιο όρημο ε, περιεχόμενο. Ματσούρ, ισχύει. Οπότε για μένα πιο αναμενόμενη ταινία είναι το Dune. Η πιο, αναμενόμενη. Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω. Δηλαδή την επόμενη που θα σου πω τώρα, ε, την, ε, το Adlers, ε, έχει, είναι Giger έτσι. Το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει Giger Toro στον ε, κινηματογράφο, ευρωπαϊκό ή αμερικάνικο και εμεί γενικότερα. Ε, και έχουμε να κάνουμε με ένα παιδάκι το οποίο έχει γι' αυτό λίγο κάποια σάικο ψυχοπάθεια. Που είναι δασκάλα. Έχουμε μια πρωταγωνίστρια, ένα δασκάλα, μια δασκάλα, η Κέρι Ράσελ για την ακρίβεια. Ε, θυμάσαι Κέρι Ράσελ καθόλου, ε, Δεν τη θυμάμαι. Κέρι Ράσελ, εντάξει, είναι πολύ χαρακτηριστική. Έπαιζε στο American, η πρωταγωνίστρια. Ε, σω από εκεί να τη θυμόσουν. Και στον πόλεμο των Άστρων, αλλά νομίζω ότι όχι πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά πρωταγωνίστρια πολλά χρόνια στο Americans, ωραία σειρά. Ε, όπου κάνει τη δασκάλα και έχει τον, ε, ένα παιδάκι, το οποίο γνωρίζει ένα μυστικό αυτό το παιδάκι δεν είναι, και δεν είναι καλό να το κρύβει αυτό το μυστικό. Ε, είδα το τρέιλερ λίγο, μου κίνησε το ενδιαφέρον γιατί δεν είναι ακριβώς ε, ξέρεις, κατάρα, προφητεία, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι πιο ομό. Είναι δελτόρο, πρώτον. Δεύτερον, ε, αυτός έχει πολύ έντονα, έχει, δεν έχει καθόλου μουσική. Σχεδόν. Έχει μουσική μόνο, ρε παιδί μου, ξέρει όταν περπατάνε στο δάσο. Πολύ σκοτεινή ταινία γενικά. Γενικά σκοτεινή ταινία. Ε, το μυστικό αυτό η αλήθεια είναι δεν το ανέπτυξε πολύ το τρέιλερ. Αλλά από ό,τι είδα έχει να κάνει σχέση με κάτι που τον έχει ποζέστη. Αλλά θύμισε μου λίγο ποζέστη. Κυριεύσει. Mm. Σε αυτό δεν. Αλλά το, αυτό που το κάνει διαφορετικό, παρατήρησα ότι μπορεί και το ελέγχει. Αυτό. Και επειδή μου θυμίζει λίγο την Eleven από το ε, Stranger Things, όλο το σκηνικό. Γι' αυτό περιμένω και εγώ το Adlers, ε, που θέλω να του δώσω, που με κάνει αυτό και μόνο το όνομα Τόρο, Ντελτόρο, να, του δι, να του δώσω την δέουσα προσοχή, πραγματικά. Ε, τώρα νομίζω ότι όποια ταινία και να κάνει, ε, πρέπει να τη δεις αμέσως. Έχει κερδίσει αυτό τον σεβασμό. Που όποια Σημειώστε να κάνει, το, το Adler's. Σημειώστε το, θα με θυμηθείτε πιστεύω. Ξέρεις, είμαι λίγο συνοπτικό γιατί και εγώ δεν ξέρω τι να περιμένω από αυτέ τι ταινίε, ρε παιδί μου. Απλά από αυτά που είδα και από τα ονόματα που παίζουν μέσα, εντάξει, δεν είναι και τίποτα wow ε, μέχρι στιγμή, αλλά μου αρέσουν αυτέ οι ερμηνείε γενικότερα των όχι τόσο δημοφιλών ηθοποιών. Κατάλαβε. Συνεχίζω εγώ με Woman in the Window, η γυναίκα στο παράθυρο στα ελληνικά. Σκηνοθετεί ο Τζο Ράιτ. Το οποίο, ο οποίο είναι τεράστιο όνομα, έχει κάνει την «Περηφάνεια και Προκατάληψη», το «Darkest Tower και παίζει πάρα πολύ δυνατό cast. Ε, Amy Adams, Julianne Moore και ο θρύλος της ηθοποιίας, Gary Oldman. Α, το σενάριο από ότι διάβασα είναι μια γυναίκα η οποία παρατηρεί από το παράθυρό της και βλέπει να γίνονται τους γείτονες κάποιες βίαιες πράξεις και μου φαίνεται πολύ άρρωστο σαν θρύλερ, οπότε και λόγω αυτού του cast λόγω αυτού του cast και λόγω ότι παίζει και μεγάλη μου αγάπη ο Γκάρι Oldman, την περιμένω πώς και πώς. Η πρωταγωνίστρια έχει ρόλο μέσα μια παιδοψυχαναλήτρια, έτσι. Ε, είναι πολύ σημαντικό και πολύ ιδιαίτερο θέμα στις μέρες μας αυτό, οπότε πραγματικά θέλω να τη δω και εγώ πολύ αυτή την ταινία. Ο Τζο Ράιτ έχει, αυτή τη, έχει το μαγικό ραδάκι να κάνει μια ταινία αρεστή στον κόσμο. Είναι μεγάλο όνομα συνεργασία. Ε, και mm -hmm, επίση. Mm -hmm. και... Έχει Γκάρι Oldman. Μια ταινία που δε με Γκάρι Oldman και δεν σου άρεσε σαν ηθοποιό. Σαν ερμηνεία. Και δεν μου, και δεν μου άρεσε. <laughs> ε, έχω να σου πω μια ταινία του Γκάρι Oldman, του Gary Oldman συγγνώμη, ε, που δεν μου άρεσε σαν ηθοποιό, δεν ξέρω ήταν το πέμπτο στοιχείο. <σταλεί> Κοίτα, κάτι για τον Gary Αλλά Oldman, δεν ήταν και ο Gary Oldman που ήξερα. που μου λένε όλοι ότι ο μάστερ σε είναι ο Johnny Depp. Αρχίδια. Ο μάστερ σε είναι ο Γκάρι Oldman. Ό,τι <σταλεί> ταινία έχει κάνει <σταλεί> έχει κάτι διαφορετικό. <σταλεί> <σταλεί> δηλαδή, άμα το δείτε πώ μεταμφιέζεται, όπω έκανε τον George πώ έβαλε φίλε τα κιλά πάνω του, το, το, όλο αυτό και το πώ έπαιζε. Έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες. Έχει κάνει το Δράκουλα, μα το θυμάσαι. Τώρα μου έδωσε πάτημα για να σου πω την επόμενη ταινία μου. Για πες. Να σου πω την αλήθεια. Ε, είναι αυτό που λες. Ότι καμιά φορά, ρε παιδί μου, ξέρουμε τι κάνουν οι σκηνοθέτες, ξέρουμε τι κάνουν οι ηθοποιοί και θα είναι τόσο καλή στην επόμενη και στην επόμενη και στην μεθεπόμενη ταινία. Τένετ. Διαβάζετε και ανάποδα. Τένετ. Θε να πεις ο Christopher Nolan, άλλα αρρωστάκια από εκεί πέρα. Τι να πω. αυτό μου είπε, Επειδή είπε Γκάρι Oldman, έκανα το. ξέρει, έκανα Χρεις. την πάσα αραιποτήμη. μου Christopher Nolan, που. Αρχ... Ξέρου, αυτοί οι δύο έχουν συνεργαστεί πολλάκι. Έτσι, ξεκάθαρα. Εντάξει, τον Christopher Nolan δεν χρειάζεται νομίζω να τον κάνουμε σύσταση για το ποιο είναι έτσι. Νομίζω είναι ο πιο γνωστό εκδότη αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή. Να σας πω κάτι, όπως κορινός υπότμις, Batman, Prestige, Insomnia, Inception... Με μέντο, παιδιά, εντάξει. Batman vs. Superman. Δηλαδή, όχι, εντάξει. Ρε. Batman vs. Superman. όχι, μάλλον Superman. Αμαρτία, αμαρτία, αμαρτία. Συγγνώμη. Αμαρτία. όχι, γιατί είδα τώρα ένα όνομα και μου θύμισε κάτι. Έχει δίκιο, παιδί. Συγγνώμη. Κόψε το Interstellar, Και το Interstellar. Το Interstellar, το οποίο ήταν η πιο άρρωστη ταινία γενικά που έχω δει τον ολαν Άρρωστη όμω, έτσι. Έπρεπε το τρει φορέ για να την καταλάβω. Πάμε παρακάτω να σου πω για τον Όλαν. Ότι ούτε αυτό έχει καταλάβει μάλλον τι έχει κάνει. Γιατί από το τρέλερ και μόνο όταν είδα το Tenet, είδα. Στην αρχή, ρε παιδί μου, ξέρει. Ε, Βάρκε, πλοία, ταχύπλοα όπλα, γρήγορα αμάξια, ανατροπέ. Καφνικά βλέπω ένα James Bond με διάφορα μέσα, ξέρω εγώ, κατασκοπία. Ε... και κάπου λίγο μπερδεύεται το πράγμα κάτι γίνεται με τους χρόνους, κάτι γίνεται με, το, με, την παγκόσμια κατασκοπία, παίρνει και άλλες διαστάσεις, όπου ο ίδιος ο Νόλαν είπε ότι όταν το ε, ε, κάναμε, όταν το, τη ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, την ταινία, ε, ξαφνικά βρεθήκαμε να είμαστε σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη. Και ελπίζω αυτό να μην του μπερδέψει, ρε παιδί μου, κτλ. Αλλά το συνεχίσανε παρόλα αυτά. Και έχει και ένα δυνατό casting για να το κάνει. Έχει μέσα Ρόμπερ Pattinson, ο Πάτισον, ο γνωστό Batman. Που θα έρθει. Ε, έχει μέσα τον ε, John David Washington, Washington όπως, στείλετε, όπως θες πες το, ε, που είναι και πρωταγωνιστής ο συγκεκριμένο. στην ταινία. Μήπως είναι και γιος του Denzel Washington, μήπως λέω εγώ τώρα. Δεν το γνωρίζω, αλλά μπορεί. <laughs> Δεν δε, δε μοιάζει, δε μοιάζει πάρα πολύ. Μοιάζει πανησιακά, οπότε μπορεί. Μοιάζει όντω πραγματικά πάρα πολύ. Ε, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, να σου πω την αλήθεια, ο συγκεκριμένο ηθοποιό, αλλά φαίνεται πολλά υποσχόμενο από αυτέ τι σκηνέ που έπαιξε. Για να παίξει ταινία Νόλαν, για να παίξει ταινία Nolan, πρέπει να έχει κάτι. Και να σου κάνω μια ερώτηση. Οι τρει καλύτεροι σκηνοθέτε αυτή τη γενιά είναι ο Thomas Anderson, ο Κρίστοφερ Νόλαν και ο Ντενί Βιλενεύ. Σωστά. <ΣΣΣΣ> Κοίταξε, εγώ μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου, άλλοι όχι. Ναι, για συνέχισε. Βασικά, αντικειμενικά αυτοί είναι οι καλύτεροι σκηνοθέτε shows. Βάλτε τους μου σε σειρά, αν Γιώργο, δεν μπορώ. Γιώργο, δεν μπορώ. Τι να λέμε τώρα. Εγώ θα ξεκινήσω με τον Όλαν. Εγώ θα τον έβαζα τρίτο τον Όλαν. Δεύτερο... Πρώτο τον Όλαν. Δεύτερο Άντερσον. Πολ μας Άντερσον. Και πρώτο θα βάζα Βιλενεύ. Εγώ θα το έκανα ακριβώς αντίστροφα. Με δεύτερο τον Άντερσον. Ναι, γενικά υπάρχει αυτή η κόντρα σε αυτού του τρει. Ποιο είναι ο καλύτερο, Και γενικά μ' αρέσει να υπάρχει αυτή η κόντρα. Γιατί οι τρει του κάθε φορά ξεπερνά τον εαυτό του. Και περιμένω πώ και πώ την ταινία του Νόλαν για να παραδώσει πάλι μαθήματα συνοθεσία. Απλά να ξέρει ότι ο Ντένι Βιλενεύ ε, είναι ωραίο και για τα, τα εφέτου. Ε, μην ξεχνάτε, παιδί μου, ότι ο Νόλαν. Ε, εντάξει. Batman, σαφές τι είχε μέσα, όλα αλήθεια ήτανε. Mm -hmm. Αλλά αυτή η ταινία δεν είναι εφέ. Είναι λίγο διαφορετική. Κατάλαβες τι εννοώ. Το Blade Runner, π.χ. ρε παιδί μου, τελευταία που είδαμε από το Βιλενεύ και το Dune που θα βγει, που ανέφερες στην αρχή, εντάξει, νομίζω ότι είναι από τα top, κορυφαία γενικότερα του ε, Βιλενεύ στο... Στην, ε, στο science fiction για μένα, έτσι. Όχι ότι άλλο πάει πίσω, θεω, απλά εκείνος βάζει και λίγο πιο συνέστημα μέσα, δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται μένα για τον Όλαν. Είναι και οι τρεις τεράστιοι, είναι και τρεις τεράστι. και μ' αρέσει αυτή η κόντρα που υπάρχει, γιατί κάθε ταινία που βγάζουν είναι ακόμα καλύτερη και περιμένω το Tenet πώ και πώς. Mm, ωραία. Τένετ, παιδιά, να το θυμηθείτε. Βγαίνει τώρα το καλοκαίρι, να ξέρει. Τώρα κάπου 20 τέλη του Ιουλίου, αρχές του Αυγούστου, νομίζω. Θα. Ναι, εκεί, εκεί. Μακάρι να βγει και σε εμά. Μακάρι να ξεπεράσει το έπο τη Δουκέρκη. Αυτό λέμε. Εμένα μου άρεσε η Δουκέρκη. Συνεχίζουμε. Για μένα είναι η καλύτερη ταινία του Νόλαν. Οκ. Okay. Και επίση παίζει, παίζει ένα ηθοποιό μέσα, τον οποίο θα στον πω και μετά ξανά. Δεν έχω κάτι μαζί του. Συνεχίζουμε. Οκ, okay, yeah. συνεχίζουμε στην επόμενη ταινία που διάλεξα εγώ. «The yeah, Quiet White Place 2». Σκηνοθεσία Τζον Κραζίνσκι και παίζει πάλι ο Τζονς Κραζίνσκι και η Έμιλι Μπλαντ, ζευγάρι που είναι αυτό. Είναι συ... Το... Η πρώτη ταινία την είχα πάρει στην αρχή με κακό μάτι. Για ποιο λόγο. Yeah, Μου... Όλα αυτά τα thriller που βγαίνουν τώρα στις μέρες μας χρησιμοποιούν φθηνά Jump δεν έχουν σενάριο, βγαίνουν έτσι για να πουλήσουν τις πρώτες μέρες και γενικά δεν με τρελών. δηλαδή λίγες ταινίες τρίλε που βγαίνουν με κρατάνε σε ενδιαφέρον. Okay. Και Επίση όλοι ξέρουμε ποιο είναι ο Τζον Κραζίνσκι, ο Τζιμ από το Office. Από το... Άρασκια. Για πες. Ο... Εντάξει, ο Τζιμ στο Office, έχει... είναι εξαιρετικό αθροποιός και σαν σκηνοθέτη ήταν ενδιαφέρον δουλειά που έκανε στο The Quiet Place. Και περιμένω πώς και πώς το δύο είναι και μικρό και όλα 40 κάτι χρονών είναι. Θέλω να δω πώ θα δουλέψει αυτό ο σκηνοθέτη. Και η Έμιλι Blunt, εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο για Πολύ γνωστή το Emily Blunt, ε, είχα κρά κάποια στιγμή επάνω τη. Να ξέρει, τελείω. Έμιλι Blunt, δεν ξέρω, αλλά έχει κάτι. Α, έχει, έχει κάτι αυτή. Έχει κάτι αυτό το. Αυτό το, 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 το σκοτεινό τομάτι τη πάει πολύ το μαύρο μαλλί. Ε, δεν μου άρεσε Μέρι Πόπινς. Νομίζω, η Μπέρι Πόπιντ. Νομίζω αυτή δεν την έπαιζε. Η Έμιλι Μπλάντ, τι κάνω λάθο. Που βγήκε πριν δύο χρόνια. Ναι, εκεί, ναι η Έμιλι Μπλάντ την έπαιζε και δεν μου άρεσε καθόλου γιατί το είχα σχολιάσει κιόλα αυτό. Αλλά δεν ξέρω, έχει κάτι σκοτεινό και θα της πήγαινε πάρα, μα πάρα πολύ γενικότερα να συνεχίσει να κάνει τέτοιε ταινίε και ελπίζω με αυτόν με τον φίλο τη τώρα ε, να τα πάει εξαιρετικά πραγματικά. Ο Τζον Κρανζίσκι, ξέρει αυτό. Ναι, τον... και ο... ο Κρανζίσκι θα παίξει και νομίζω έχει φημολογηθεί ότι θα παίξει και Fantastic Four. Mm -hmm. Τύπο για μένα, παιδιά, μα τον δείτε, είναι κάπου 40 χρονών και φαίνεται σαν 20. Ε, όλοι οι Εβραίοι έτσι είναι. Δεν ξέρω, <laughs> Δεν ξέρω τι τσιτ χρησιμοποιεί αυτό ο άνθρωπο. <laughs> Γενικά, εγώ το γουστάρω πάρα πολύ από το Office που για μένα τη θεωρώ την καλύτερη sitcom που έχω δει. Okay. Πάνω από τα φιλαράκια. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλη τέτοια για τι σειρέ. Σε κρατάω, ξέρεις, προσπαθώ να σε κρατήσω, γιατί και εγώ είμαι έτοιμο να, να, ναι, να ναι. πω πράγματα, ρε παιδί μου. Και προσπαθώ να βρω ένα πάτημα τώρα για να σου πω την επόμενη. Μ, τι να σου πω, να. Θα, θα κρατήσω. Είπε, θα πούμε στο τέλο όλα αυτά, τύπου Marvel και όλα τα υπόλοιπα, ότι βγαίνει έτσι. Hm, ωραία. Να, ναι, ναι, ναι. Okay. Οκ. Θα. Να πω, να πω, να πω ότι περιμένω ακόμα μία. Η οποία είναι ένα κλασικό. Uh, πώς σα το πω τώρα <φου> κλασικό μυθιστόρημα ωραία, το βρήκα ένα κλασικό μυθιστόρημα Έ, δεν ξέρω αν έχει πάει το μυαλό σου κάπου έχει πάει Όση. Λοιπόν, ο Κίνεθ Μπράνα παίζει μέσα πάλι, αυτός που έπαιζε και στην προηγούμενη ταινία που ανέφερα του αγαπητού σου Νόλαν ε, ε, ο οποίος ε, παίζει έχει τον ε, τον κεντρικό, κάνει τον ρόλο του κεντρικού detective της Αγκάθα Κρίστη, τον Ηρακλή Πουαρό, ο οποίος συνήθως πήγαινε σε βουνά, ξέρετε παιδί μου φεύγει από τις Άλπεις τώρα και πάει στον Νίλο. Και η ταινία λέγεται Death on the Nile. Ο, το Death on the Nile, επίσης, είναι και σκηνοθεσία του Kenneth Μπράνα. Εκεί είναι τώρα το περίεργο τη υπόθεση. Όπου το, το, έχουν, το γυρνάνε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα το βγάλουν τέλη του 20, μπορεί και Δεκέμβρη ε, του 20. Περιμένουμε να δούμε μια, ένα κλασικό αριστούργημα της, ε, της σειρά βιβλίων της Αγκάθα Κρίστη να ξαναζωντανεύει. Και γενικότερα όλα τα remake όλων αυτών των ταινιών που επιστρέφουν μετά από 60 χρόνια, 70 χρόνια και όλα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Και η Αγκάθα Κρίστη μας έχει... Ε, και αν δεν μας έχει δώσει γενικότερα πατήματα να διαβάζουμε όλα αυτά τα thriller μυστηρίου κτλ. Και, και ο Ρακλής που άρω και που έχουν τη μούρ του, ε, του συνέχεια. Ε, έρχεται λοιπόν το Death on the Nile στα τέλη του 20 με τον Kenneth Μπράνα ο οποίος Εντάξει, τώρα δεν ξέρω έχει ανέβει λίγο μέσα στη χρονιά που περνάει. Και περιμένω να δω ένα ωραίο αποτέλεσμα. Το, ε, δεν αποκαλύπτει πολλά. Το βιβλίο δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Το διαβάζω πάρα, πολύ ε, πάρα πολλά χρόνια πριν. Αλλά έχει all star cast μέσα, αν μπορώ να το πω. Έχει Γκάλ Γκαντό, Letitia Wright, Άρμι Hammer, Ράσελ Μπραντ. Ε, έχει πολύ ε, all star cast και πιστεύω ότι και η ηθοποιία όλων αυτών θα μα ε, δώσουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πραγματικά. Ελπίζω. Ειδικά Άρμι Hammer, δεν ξέρω. Συνεχίζω με την επόμενη ταινία, το French Dispatch, που παίζει ο Τιμωτή Αλαμέ και η Σίρση Ροπέναν. Είναι νομίζω από αντρικό και γυναικείο φίλο, είναι τα πιο καυτά ελπιδοφόρα ονόματα του Hollywood αυτή τη στιγμή. Και ο Τιμωτή Αλαμέ. Δεν ξέρω, είναι πολύ καλό ο οποίο, απλά δεν ξέρω τι συμβόλαια βρίσκει. Παίζει σε όλε αυτέ τι ταινιάρε. Mm -hmm. Δηλαδή τον περιμένω πώ και πώ το Dune. Και εδώ ο σκηνοθέτη αυτή τη ταινία του French Dispatch είναι ο Wes Anderson. Που όλοι ξέρουμε ποιο είναι ο Wes Anderson. Που έχει κάνει το Grand Budapest Hotel, το Isle of Dogs, το Fantastic Mr. Fox και το Moonrise Kingdom. Είναι γαμό του σκηνοθέτε. Είναι από του αγαπημένου μου σκηνοθέτε. Ο Wes Anderson γενικά σαν σκηνοθέτη το θεωρώ Ω καλλιτέχνη τον θεωρώ, πραγματικά η κάθε του ταινία είναι λε και βγήκε από πίνακα ζωγραφική. Θυμάμαι μία ταινία του Τον Απίθανο Κύριο Φόξ. Τον Απίθανο Κύριο Φόξ, ναι, αυτό θυμάμαι. Όποια, άμα δει το Grand Pult να πραγματικά είναι λε και βλέπει πίνακα ζωγραφική. Είναι πραγματικά ιδιαίτερο Ωραία. Ε, τι άλλο να πούμε. Περιμένουμε και που... άλλε ταινίε. Απλά δεν μπορούμε να αφιερώσουμε τόσο χρόνο για όλε αυτέ. Ε, να, να, πούμε στα παιδιά εδώ πέρα που μα κάθονται και μα ανέχονται τόση ώρα τι θα δούμε από σούπερ ήρωε. Θέλει ή έχουμε τελειώσει. Τι λε. Πούμε και αυτά, αλλά και εγώ δεν τα γουστάρω πολύ με τα σούπερ hero που μου Έλα δυστά. τώρα, δεν γίνει αιρεσί. Εντάξει. Ε, και εγώ τα γουστάρω πάρα πολύ. Είμαι σκορτζικό. Έχω και. Έχω πολύ μεγάλη συλλογή από κόμιξ, ειδικά ό,τι αφορά Marvel, DC και γενικότερα, παιδιά, τεράστια συλλογή. Πάμε παρακάτω. Ε, τι να τους πούμε, τι θες. Από Disney, λοιπόν, θα βγει το Mulan. Ά, άλλο ένα live action remake που δεν θα δω, γιατί προτιμώ το original το animation. Όπως δεν είδα το Βασίλειο Νταριόν, όπως δεν θα δω το... Oh, όπως δεν θα δω το ότι λέει και τον Αλίτη, όπω δεν θα δω και τον Αλαντίν, ούτε oh, το το σκυπώ, αυτό. το και Παναγία, θα σα ακούσει και θα μα κόψει. Θεωρώ την Disney τη χειρότερη <laughs> εταιρεία. Okay. Το κάνει ω cash grab αυτό. Πραγματικά. Ωραία, Μουλάν, η, Γιατί, γιατί τη Μουλάν, Μουλάν. δεν θα τη δει, α πούμε. Είναι μια ταινία, όπω λε, παιδί μου, live action κτλ. Θέλει να δει τι κοινωτικέ ικανότητε αυτού που τη φτιάχνει, να δει πού θα φτάσει ο ηθοποιό, α πούμε, ή η ηθοποιό που θα παίξει του βασικού χαρακτήρε. Και γενικότερα μου θυμίζει και λίγο Σέκυρο. Έτσι. <laughs> Οπότε ένα λόγο που μπορεί να τη δω είναι αυτή. Την πρώτη ταινία που βγήκε τη Disney τότε, την. Ε, το... 97, 98, δεν την είδα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε ευκαιρία σε αυτού του ε, ε, σκηνοθέτε. Και μην ξεχνάς ότι ο Νίκη Κάρο ήταν και υποψήφιο για Όσκαρ, έτσι. σκηνοθέτη τώρα που θα κάνει live action remake τη Μουλάν για μένα δεν έχει όραμα. Δεν μπορεί να πας σε μια τέτοια ε, cash grab ευκαιρία. Άμα τώρα να δω το, τη Μουλάν, δεν με ψήνει γιατί ξέρω ότι η Disney πάλι θα βάλει τη Social Justice μαλακίε τη μέσα. Όπω έβαλε με το Βασιλιέρη το γιονταριό, το live action που έγινε, όπου ο Πούμπα μίλαγε για fat shaming. Δεν θέλω να μου χαλάσει η εικόνα των παιδικών που μεγάλωσα με μαλακίε τη Disney για να περάσει μηνύματα ότι και καλά εμεί δίνουμε τη σωστή εικόνα. Ελάτε να μα δείτε. Την ίδια ώρα που η Disney, την ίδια ώρα που η Disney, συγγνώμη, την ίδια ώρα που η Disney έλεγε σε ένα σινεμά στην Αμερική, μη προβάλλετε η ταινία του Αραντίνο την πρώτη εβδομάδα, γιατί πεζόταν η ίδια ώρα το Star Wars 7 και έλεγε, «Μα το προβάλλετε, δεν ξαναφέρουν ταινία στο σινεμά σα. Γιατί αυτή είναι η Disney. Αυτή είναι η Disney, φίλοι. Εγώ θα σου πω... Εγώ... Εγώ θα, σου πω, εγώ θα σου πω ίσως γιατί με χάλασε περισσότερο που ίσως και να μην τη δω αλλά ξέρεις θα τη δω γιατί είναι ρίβαμα από ταινιών, ρε παιδί μου. Γιατί δεν θα είναι ο Μούσου μέσα. Ο Δράκο, ο Μούσου. Και έχουν βάλει <Σιναι>, ένα Αθήνα. Κρίσει τώρα, Ρεσί. Μεγάλωσε Εγώ... με τη Μουλάν. Τώρα, μεγάλωσε με το τον Βασιλιά Νταριών, τον Ηρακλή. Τόσε υπέροχε <Σιναι>, παιδικέ ταινίε μα έχει δώσει <σίλωσες> η Disney. Για ποιο λόγο κάθεσε και μου κάνει live action, ρουμαϊκή Μουλάν. Φτιάξε κάτι δικό σου καινούργιο. Φτιάξε μια ταινία που να μιλάει για ωραία πράγματα. Να βίωσε ένα παλιό παραμύθι που δεν έχει προβληθεί ποτέ στο σινεμά. Τι μου κάνει live action, τη Μουλάν. Οπότε καταλαβαίνετε, παιδιά, εσεί που Εσεί Εσείς ναι. που μας ακούτε λοιπόν τώρα, εσείς <laughs> που μας ακούτε λοιπόν τώρα καταλαβαίνετε ότι την Μουλάν δεν θα τη δείτε. Συμφωνείς Και... Γιώργο, ε, εντάξει. <laughs> άμα διαβάζετε <laughs> τι έχει κάνει η Disney στο σινεμά πραγματικά που έχει απαγορεύσει ταινίε να προβληθούν όπως με το Ταραντίνο. Δηλαδή έλεγε σε σινεμά μου παίξε αυτή την ταινία, ποσύρω τις ταινίες μου από πάντα. Οπότε αυτό το φασισμό φίλε στο σινεμά δεν το γουστάρω. Αυτό το φασισμό. Έχω να σου πω για μια ταινία η οποία μπορεί να σου αρέσει πάρα πολύ. Ε, όχι γιατί θα την παίξει αυτό που θα παίξει, απλά γιατί ο χαρακτήρα είναι πολύ ιδιαίτερο, είναι αντίήρωα. Το θυμάσαι το Venom. Μια μαλακιά ταινία που είχε βγει πριν δύο χρόνια με τον Tom Hardy. Ωραία. Δεν θα σου πω για το Venom, θα σου πω για άλλον τώρα. Θα σου πω για τον Morbius, που είναι πάλι Marvel. Έτσι. Τον ε, Morbius, τον οποίο θα τον υποδηθεί ο Jared Leto, δηλαδή από τη μία DC, από την άλλη Marvel. Αυτό ο άνθρωπο είναι κάπου στη μέση. Δεν θα μείνω στον χαρακτήρα. Θα, εγώ θα περιμένω να δω πώς θα είναι ο, ο Dr. Michael Morbius που για να σας ε, πω δύο πράγματα επειδή τώρα έχω σε κόμιξ και δεν, και, δεν, το έχω ανοίξει εδώ και 25 χρόνια το κόμιξ το συγκεκριμένο το είχα πάρει, μου το είχα φέρει 3 δολάρια ήταν direct έκδοση κιόλα. Ε, μιλάει για έναν επιστήμονα που προσπαθεί να αυτοιαθεί κάπως έχει μια αιμοφιλική αρρώστια αλλά Παύλα Βαμπύρ, προσπαθεί να ανέβει και αυτό στην κοινωνία. Του συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Πολεμούσε τον Spider-Man με στα κόμιξ για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μετά, προσπαθήσε, προσ, μετά προσπάθησε να πολεμήσει τον ίδιο τον εαυτό. Κατάλαβε ότι αυτό του ήταν το πρόβλημα και όχι κάποιο άλλο. Και ήθελα να ανέβει σε στάτου. Τώρα από εκεί και πέρα θα τον παίξει όπω είπαμε ο Τζάρι Τιλέτο. Ε, το, ο Τζόκερ ή ο τραγουδιστή των 30 Seconds του Mars, του οποίου συμπαθώ ιδιαίτερα εδώ από για πολλά χρόνια, αλλά πάμε παρακάτω. Ε, και πιστεύω ότι είναι ικανό ικα, ικανός τρελός για να δώσει τον ε, ρόλο του ε, στον Μόρμπιουμς στον, πού, στον Morbius, και ο director, ο σκηνοθέτης μας είναι ο Ντάνιελ Εσπινόζα ο συγκεκριμένος ο οποίος ε, έχει κάνει μια πολύ ωραία ταινία για μένα το Charlie 44 που πάλι νομίζω το Charlie 44 μέσα έχει ο Tom Hardy αλλά μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή και συνεχίζουμε το Morbius που τον περιμένουμε περίπου μέσα στο... Τώρα δεν υπάρχει ακριβή ε, ημερομηνία. Το περιμέναμε στο 19. Ε, δεν το είδα. Τον είδε εσύ καθόλου. Θα σου, πω κάτι, θα σου πω κάτι, για, το, για αυτήν την ταινία. Θέλω να τη δω μόνο και μόνο για Τζάρι Τιλέτο. Γιατί πέρα τον αγαπά το Τζάρι Τιλέτο. Γιατί γι' αυτό και που αυτό το, το φτιάσκο που γίνεται με τον Τζόκερ, δεν φταίει αυτός. αυτό. Αυτό <χε> του είπα να παίξει, αυτό έκανε. <χε> δεν πιστεύω ότι τώρα ο Τζάρι Τιλέτο είπε θα βάλω χαχαχά στο τατουάζ μου τα πα. Για μένα ο Τζάρετ Λέτο είναι θοπιάρα. Όπω το Dallas Bayer Club που έπαιξε με το μάθημα Μακόνα. Μπράβο. Πήρε και το Όσκαρ. Ήταν υπέροχο. Θέλω να τη δω μόνο και μόνο για το Τζάρετ Λέτο. Αλλά ποιοι είναι οι διασμοί μου σε αυτήν την ταινία. Μου φαίνεται ιδιαίτερα σκοτεινή. Μα αυτό μείνουμε οι βαμπύρ. Λογικό ναι, δεν ήτανε. Απλά ποι, ε, το θέμα θα την κάνει η η Disney. Είναι Marvel, τι περίμενε εσύ τώρα. Δηλαδή... Ναι, θα το τι κάνει η η Disney. <laughs> και ποιο είναι το θέμα μου. Όπω και με τον Blade που θα βγει, όπως και με αυτό, θα θες να δεις μια ενήλικη ταινία και θα στην κάνουν αν το 13 για να χτυπήσει περισσότερα εισιτήρια. Οπότε δηλαδή είναι μια ταινία που έχει προσδοκίες, αλλά γι' αυτό το λόγο ότι θέλω να, τη... να την κάνουν πιο κατάλληλη για μικρές ηλικίες κοινό, θα είναι αυτό που θα μεγαλάσει, όπως έγινε και με το Venom. Κοίταξε, ο Venom δεν με χάλασε, ε, ειλικρινά. Αλλά εντάξει. Νο, περιμένουμε και Venom 2, έτσι. Περιμένουμε και Venom 2, τώρα που μου έδωσε την ε, πάσα. Μόνο τον Χάρντεξ. Μόνο τον Hardax από το Venom. Το υπόλοιπο ήταν. Ένα ο οποίο έφτασε στο Child 44. Αυτό. Ε, ε και παίζει και, ο, παίζει και ο. Woody Harrelson, ε, τώρα αυτό που σου λέω το διάβασα σήμερα για το Venom 2. Ήταν ο Woody, είναι, παίζει ο Γούντι μέσα ε, στην, ε, ε, στην ταινία και μπήκε μέσα σε ένα κελί. Και στο κελί αυτό ήταν, 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 ήταν μέσα ο Woody Halison, οπότε επιβιώθηκε ότι θα παίξει και θα παίξει. Και υπάρχει κάτι πίσω ε, και θα είναι ο Κλήτους Κάσαντι. Θα είναι ο Κλήτους Κάσαντι, ο οποίος είναι ένας ε, αντίστοιχα κακός Venom, ρε παιδί μου, ένας πιο ισχυρός Venom. Ε, ενάντια στο Venom. Οπότε περιμένουμε πολύ, πολύ αίμα, και κακό. Πάμε παρακάτω. Η επόμενη ταινία που θα βγει από Super Hero θα είναι Black Window με τη Σκάλλη και πραγματικά τώρα δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να βγάλουν ταινία Black Window. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Black uh, Window θα σου πω γιατί. Γιατί πρέπει κάπως να να συνεχίζουν να αρμέγουν την Αγιελάδα με το σούπερι. Μπορεί αυτό να βγουν την ταινία. Άρμεγμα Αγιελάδα είναι. Άρμεγμα Αγιελάδα είναι αυτήν ταινία. Και εγώ ξέρω τι σου λέω, τι θα γίνει σε την ταινία. Θα ανακαλυφθεί στο τέλο ότι έχει κάποια δύναμη black window και θα επιστρέψει. Με καινούριο άβετζεσου. Παιδιά, περιμένουμε να μα γράψετε κι εσεί ταινίε που περιμένετε να δείτε μέσα στη χρονιά που έρχεται 2020. Εμεί είπαμε αυτού που περιμένουμε εμεί, κατά βάση, και όχι που θέλουμε να δείτε. Οπότε, αν ξεχνάμε κάποια, συγχωρήστε μα, είναι πάρα πολλέ. Οπότε, περιμένουμε τα σχόλιά σα. Θετικά ή αρνητικά, εννοείται. Σας θα να του χαιρετήσουμε, ελπίζω να σας άρεσε η εκπομπή. Λέμε ξανά την ε, άλλη εβδομάδα. Φιλιά, φιλιά σε όλου. Μόνο joystick.